Ετοιμαζόμαστε τώρα την επόμενη χοροδία που είναι η νέα χοροδία Καλαμαριάς. Μαέστρος και πιάνο ο κύριος Κωστής Παπάζογλου. Η νέα χοροδία του Δήμου Καλαμαριάς δημιουργήθηκε ως συνέχεια της ανάγκης να υπάρξει ένα ευέλικτο χοροδιακό σχήμα με απαιτήσεις στην κλασική χοροδιακή αγωγή. Συμμετείχε σε διαγωνισμό χοροδιών στην Αγία Πετρούπολη, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 120 χρόνων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σε συστηματική συνεργασία με τη χοροδία του Απιθύτα Γιάννης Μάντακας, στο έργο Μεσσίας του Χέντελ και άλλα. Σε σύμπραξη με τη χοροδία Ensemble Vocale στη Γαλλία, σε εμφανίσεις του Παροθήνα Λος, σε χριστουγεννιάτικες νύχτες και για τη Διεθνή Αμνηστία. Παρουσίασε το Άξιον Εστί στην Ουρανούπολη Καλαμαριάς και Νεάπολη με τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαμαριάς με τον Μανώλη Μητσιά, τον Γρηγόρη Μαυαλτινό και άλλους. Παρουσίασε τα Βυζαντινά πάθη του Μιχάλη Αδάμη στη Ροτόντα. Από το 2015 συνεργάζεται σταθερά με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στόχος της είναι όχι μόνο η διάδοση της χοροδιακής μουσικής, αλλά και η ενίσχυση της χοροδιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με το σκεπτικό αυτό εγκαινιάστηκε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Ναύαρχος Βότσης και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Καλαμαριάς, στα πλαίσια της οποίας γίνονται μαθήματα ατομικά και ομαδικά φωνητικής χοροδιακής αγωγής. Η σύμπραξη της χοροδίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2013, η αποστολή στο 50ο Χοροδιακό Φεστιβάλ του Νέγκο την Σερβία στο 2015, καθώς και η θεματική συναυλία Voci della Via Egnatia στη Ρώμη και ολοκλήρωση ηχογραφήσεων. Συγχωρέστε, είναι πολύ μικρά τα γράμματα και δεν είναι καλό το φως. Με συνθέσεις θεσσαλονικιών μουσουργών ήταν οι σημαντικότερες καλλιτεχνικές στιγμές της χοροδίας. Συνεργαζόμενα τμήματά της είναι η σύναυλος, η εγχορό φωνητικό σύνολο και το χοροδιακό εργαστήρι, όπως και το τμήμα ελληνικής χοροδιακής μουσικής και μουσικού θεάτρου musical. Σας ευχαριστώ. Αποκλειστικά έναν συνθέτη Έλληνα, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Σε εσάς τους περισσότερους είναι γνωστός ακριβώς ανάποδα, αν βάλετε το όνομα του, ως Κώστας Γιαννίδης. Και έχει γράψει αρκετά σουξέ, όπως το «Δυο πράσινα μάτια» και ένα σωρό άλλα τραγούδια. Σήμερα όμως θα παρουσιάσουμε το άλλο μισό του ίδιου του συνθέτη, την λόγια ελληνική μουσική. Δύο παραδοσιακά μικρασιάτικα τραγούδια. Το ένα είναι ο αποχαιρετισμός της νύφης και το άλλο είναι το καλωσόρισμα ή ο αποχαιρετισμός των ψαράδων για την καλή ψαριά.